στιγμή χτυπάνε πάλι τους καλλιτέχνες και την εστίαση παράλληλα. Για ποιο λόγο, ο μουσικός γιατί? Σε απόγνωση είναι η μουσική της Κρήτης μετά και το νέο σιωπητήριο που έφεραν τα mini lockdown σε Ηράκλειο και Χανιά. 3-4 μήνες καταφέρατε να δουλέψετε σωστά? Ούτε. Δεν μιλάμε για 3 μήνες, μιλάμε για 2-2,5 μήνες maximum αυτή τη στιγμή όσοι έχουν δουλέψει. Και τώρα ξανακλείνουμε για μια εβδομάδα. Και βλέποντας και κάνοντας. Ο κλάδος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του, αφού τις περικοπές της οικονομικής κρίσης ακολούθησε η πανδημία και η επιβληθήσα καραντίνα. Και ο κόσμος δεν μπορούσε να διαθέσει και οι μαγαζάτορες συζητήσανε χαμηλότερα μεροκάματα, γιατί τα μαγαζιά εδώ στην Κρήτη είναι μικρά. Δεν μιλάμε για μεγάλες πίστες. Δηλαδή, μιλάμε για μαγαζιά που μπορούν να κάνουν χιλιάδες ευρώ τζίρο τη βραδιά. Το χειμώνα, δηλαδή, ένας μουσικός θα δουλέψει σε μια ταβερνούλα που θα βάλει 50 άτομα, 60, 70, πόσα λεφτά μπορεί να πάρει ένας μουσικός από αυτή τη δουλειά. Και πόσα να μείνουν και στον επιχειρηματία για να καλύψει τα υπόλοιπα του έξοδα, να το πάμε και εκεί. Οπότε δεν υπήρχαν αποθέματα. Τα αποθέματα, ό,τι αποθέματα υπήρχαν σε χρήμα στις οικογένειες των μουσικών, έχουν εξαντληθεί προπολού. Που σημαίνει τώρα πια δηλαδή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα βιοπορισμού. Σαφώς. Έχει τεθεί στο τραπέζι και έχει λειτουργήσει κιόλας τα αλληλεγγύη με τρόφιμα, με τέτοια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι ο άλλος που περιμένει να δουλέψει 3 μήνες το καλοκαίρι και να πληρώσει 5 νίκια το χειμώνα, ας πούμε. Πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα? Οι μουσικοί της Κρήτης περίμεναν το καλοκαίρι για να πάρουν μια ανάσα. Γάμοι, βαφτίσεις, πανηγύρια και γλέντια, αλλά κυρίως τα ξενοδοχεία θα τους έδιναν παράταση ζωής. Διαβάζοντας το ΦΕΚ, βέβαια δεν το ξεκαθαρίζει απόλυτα. Αλλά μέσα στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την τουριστική αστυνομία και με την προστασία του πολίτη, το συμπέρασμα είναι ότι στην πραγματικότητα απαγορεύεται στα ξενοδοχεία. Μιλάμε δηλαδή για το 90% του όγκου των μουσικών και των μελών μας του σωματείου. Μιλάμε για την Κρήτη, μιλάμε η οποία στηρίζεται κατά βάση, η μουσική της Κρήτης είναι κατά βάση επαγγελματίες σε ξενοδοχειακό κλάδο. Δηλαδή όλοι οι μουσικοί της Κρήτης περιμένουν το άνοιγμα των ξενοδοχείων για να πάρουν μια στάλα μεροκάματο να την πάνε το χειμώνα σπίτι τους. Και αυτή τη στιγμή χτυπάμε αυτό το πράγμα. Οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου κατά τη διάρκεια κινητοποίησης συναντήθηκαν με το Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, στον οποίο και εξέθεσαν την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν, ζητώντας παράλληλα και απαντήσεις αναφορικά με την οικονομική στήριξη που δικαιούνται ή αναμένουν. Ωστόσο, ο Διευθυντής του Υπουργείου τόνισε πως η γενική κατεύθυνση είναι να σταματήσουν όλες οι επιδοτήσεις και οι αναστολές και γι' αυτό το λόγο η επιδότηση του Ιουνίου μέσω του Μητρώου απορρίφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με την πολιτική αυτή που αδιαφορεί για την επιβίωση των εργαζομένων και τις βάρβαρες συνέπειές της για το επάγγελμά μας. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος, ακόμα και στην περίπτωση που παραμείνουν ανοιχτοί οι χώροι εργασίας μας. Εμείς στο Μητρώο μας εδώ πέρα έχουμε 450 και μέλη. Πολλά από αυτά την τελευταία τριετία έχουν αναγκαστεί και κάνουν και δεύτερες δουλειές. Πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε και από το Μητρώο μας, αναγκάζονται να κάνουν και άλλη δεύτερη δουλειά. Δεν μπορεί να επιβιώσει ο άλλος.